Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο Στέλιος Κατρακυλάκης έχει παίξει ΑΕθνική πολλά χρόνια, ασχολείται με το αυστριακό ποδόσφαιρο επί πολλά χρόνια, έχει παίξει και εκεί, άρα έχει άποψη, ξέρει τον ποδοσφαιριστή, τον Στέφαν Σβάμπ. Καλησπέρα Στέλιο από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από την Όμως Καβάλα. Τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα καλά, όπως όλος ο κόσμος. Μπράβο. Εννοώ όπως όλος ο κόσμος, όλα καλά λόγω του καιρού, έτσι. Ναι, μόνο γι' αυτό. Τύπης το λέμε αυτό, όλα καλά. Ναι, ναι. Η ερώτησή μου είναι, επειδή γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το αυστριακό ποδόσφαιρο, άλλωστε αγωνίστηκες και εκεί, έχεις πολλούς φίλους εκεί, τον Στέφαν Σβάμπ, το ξέρεις πολύ καλά. Θέλουμε 2-3 στοιχεία να μας δώσεις περισσότερα για αυτόν τον παίχτη. Ναι, σίγουρα τον ξέρω καλά. Θα πω και μια λεπτομέρεια η οποία δεν είναι γνωστή. Ναι. Πριν περίπου ένα μήνα, πρωτού έρθει ο κύριος Ρέμπε με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, είχε προταθεί ο παίχτης μαζί με έναν τερματοφύλακα, τον Λίντνερ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Είχε προταθεί από τον μάνατζερ του παίχτη, ο οποίος έχει και τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει καμιά απάντηση. Εγώ από τη δική μου πλευρά, λόγω των σχέσεων που είχα και έχω με τον Μαρίνο τον Ζωνίδη, το συγκεκριμένο παίχτη τον είχα προτείνει και στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, τον ΣΒΑΜ. Τον ΣΒΑΜ, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν απορίας άξιο πως αυτός ο παίχτης δεν πήγε ή από τότε στον ΠΑΟΚ ή στον ΑΠΟΕΛ. Γιατί για μένα, όσο μπορώ να έχω άποψη ποδοσφαιρική, ναι, νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Το θεωρώ δεδομένο δηλαδή και είμαι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ. Μισό λεπτό. Ο ΣΒΑΜ λοιπόν είχε προταθεί επί Μάριο Μπράνκο, ο οποίος ήταν ο πρώην τεχνικός διευθυντής, ο οποίος ήταν για να φύγει, ήξερε ότι θα φύγει, προφανώς γι' αυτό δεν ασχολήθηκε, ένα-ένα αυτό. Και με το που ήρθε ο Ρέμπε και είδε τις προτάσεις και είδε τον παίχτη αυτόν, προφανώς είπε ότι αυτό το θέλουμε, γιατί είναι καλός παίχτης κλπ. Τον ήξερε. Ναι, σωστότατα, σωστότατα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να εξελίσσεται η υπόθεση. Μάλιστα. Ο Ρέμπε δεν επικοινώνησε με τον μάνατζερ του παίχτη. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι εκτός παιχνιδιού. Επικοινώνησε με τον αδερφό του, τον ποδοσφαιριστή, και έτσι ξεκίνησε το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ο παίκτης ούτως ή άλλως ήταν ελεύθερος. Είχε μια πρόταση από τη Ραπίντ, η οποία δεν τον ικανοποιούσε. Ναι. Ήθελε να βγει εκτός Αυστρίας και προέκυψε αυτό το deal. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που ήρθαν έτσι τα πράγματα και κατέληξε εκεί. Ο Ρέμπε δηλαδή ήξερε τον αδερφό του παίχτη? Ναι. Πώς έγινε αυτό? Προφανώς έχει καλές... Εντάξει, η Γερμανία, η Αυστρία υπήρχε... Γνωρίζονται, γνωρίζονται. Μάλιστα, ή ενδεχομένως και επί τούτου έψαξε να βρει άλλο τρόπο προσέγγισης για να παρακάμψει τα μανατζερικά. Λέω εγώ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν ο παίχτης έρχεται χωρίς μάνατζερ στον ΠΑΟΚ. Έρχεται, τον εκπροσωπεί ο αδερφός του. Ο αδερφός. Το οποίο σημαίνει ότι τα μανατζερικά δεν θα είναι όπως θα ήταν, ξέρω εγώ, αν τον εκπροσωπούσε ένα. Οποιοδήποτε άλλο μάνατζερ. Κατάλαβα. Ναι. Ναι. Γλιτώνουν, ναι, κάποια λεφτά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα, σαν παίκτη, επειδή έχει παίξει πολλά χρόνια μπάλα σε επίπεδο ΑΕθνική στην Ελλάδα και ναι, στο εξωτερικό, γνωρίζει επακριβώς τι γίνεται. Σαν παίκτη, τι παίκτη είναι? Είναι αριστεροπόδαρο καταρχά ο ΣΒΑΜ? Ναι, ναι, είναι αριστεροπόδαρο. Είναι ένα κλασικό box to box, ναι, με πάρα πολλέ δυνάμει. Θα μπορούσα έτσι, αν είχα την ευκαιρία να κάνω μια απλή σύγκριση, θυμίζει λίγο έτσι Τσαλουχίδη, αν μπορούσα να το πω. Γιατί και εκείνος ήταν αριστεροπόδαρος και εκείνος ήταν box to box παίκτης του Τσαλουχίδη, πατούσε περιοχή. Ναι. Αυτός έχει βέβαια καλύτερα τεχνικά στοιχεία. Ναι, γιατί τώρα, τώρα που είπε Τσαλουχίδη, την μπάλα ο γιώτης την έβρισκε με τη δεύτερη τρίτη. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε πρόλαβα, για... Ναι, πρόλαβα όμως, ναι, και το είπα. Α, μπράβο, ναι, το διόρθωσε. Το διόρθωσε, ναι, εκεί, ναι, μας ηρέμησες λίγο. Ναι, αυτό εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, okay. Άρα okay, λοιπόν σε τεχνική σίγουρα... κατάρτιση καλύτερος του Τσαλουχίδη λοιπόν, για να τα λέμε. Σίγουρα. Εντάξει. Και ενδεχομένως και πιο σκληρός παίκτης, έτσι. Είναι και καλός το κεφάλι? Είναι καλός, ναι. Μάλιστα. Είναι καλός. Καλά πόδια και λοιπά, από ό,τι καταλαβαίνω, αριστεροπόδαρος. Είναι ένας παίκτης προπονητή, θα έλεγα. Σίγουρα αυτό το δείχνει και η πορεία του τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από 10 γκολ και σύν τις assist, που και αυτές είναι διψήφιο νούμερο. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή. Και θα περάσει στο ελληνικό του πρωτάθλημα, γιατί τον διακρίνει αυτό το πάθος, η δύναμη, στοιχεία που, συν την τεχνική κατάρτιση σε συνδυασμό εννοώ. Ναι. Και είναι ένας παίκτης που νομίζω ο ΠΑΟΚ στο κέντρο δεν έχει τέτοιο παίκτη.
box to box, ο οποίος θα πατάει και η περιοχή και είναι καλός στο να σκοράρει κιόλας, έτσι. Κάνει και γκολ δηλαδή. Κάνει και γκολ. Ναι. Δυνατό ψηλό παιδί, κορμί καλό, σωστά, έτσι, αυτός από το στυλ. Σωστά, κεφάλι σωστά, καλό, αριστερό σωστά, πόδι. Εντάξει, οχταράκι είναι οχταράκι, δηλαδή. Ναι, ναι, οχταράκι. Οχταράκι, ναι. Μάλιστα. Οχταράκι, ναι. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ δεν θα κρατήσει το Μαουρίσιο από ό,τι βλέπω εγώ, αν παίρνει αυτόν. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι συμπλήρωμα δικό μου. Από εκεί και πέρα όμως να ρωτήσω, αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήταν στη Rapid Viennis, έμεινε ελεύθερος από την Rapid Viennis, έτσι, σωστά, και είναι 29, 29 χρονών. Σωστά. Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ του κάνει να πούμε 2-1, 2 χρόνια συν 1 πλευρά ΠΑΟΚ και λοιπά, να δούμε μετά τι θα γίνει. Άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα ενδιαφέραν τον κόσμο να μάθουν για τον παίχτη, ας πούμε, από πλευρά συμπεριφοράς, είναι τσαμπουκάς, είναι ήρεμος, παίξιμο στο γήπεδο, είναι... Είναι τσαμπουκάς, θα έλεγα. Είναι αυτό το στυλ του παίχτη, ταιριάζει και αυτό στο DNA του ΠΑΟΚ, οπότε... Α, είναι και τσαμπουκάς. Ναι. Μα, καλό. Από εκεί και πέρα να ρωτήσω αν ξέρετε, κύριε Κατρακυλάκη, αν υπάρχουν και άλλοι παίχτες που θα ενδιαφέραν τον ΠΑΟΚ. Μας είπατε για ένα τερματοφύλακα, για τον τερματοφύλακα τον Λίντνερ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης προηγουμένως. Ναι. Αυτός προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Αλλά δεν υπήρξε απάντηση αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπήρχε καμία απάντηση. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 6 τερματοφύλακες. Προφανώς, αλλά ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιος να φύγει τώρα. Αυτό με πληροφορούμε ότι κάποιος μπορεί να φύγει, να πουληθεί και γι' αυτό το λόγο μπορεί να ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να έρθει ο παίκτης εδώ στη Θεσσαλονίκη, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έτσι δεν είναι? Μας δώσατε ένα στίγμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε από την όμορφη Καβάλα, την πανέμορφη Καβάλα. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, είμαι πάντα στη διάθεσή σου γιατί μας συνδέουν δεσμοί από τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Εννοείται. Κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Κατρακυλάκη. Να είσαι πάρα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, γεια, γεια. Καλά.